Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Το πρώτο συγκλονιστικό αγώνισμα ασυλίας κέρδισε η μπλε ομάδα κυριολεκτικά στον πόντο, ενώ και ο δεύτερος και ο τρίτος αγώνας πήγε και αυτός στην μπλε ομάδα. Και όλοι συμφωνούμε ότι είχαμε καιρό να δούμε αγώνισμα να πηγαίνει πόντο-πόντο. Έτσι και σήμερα οι ομάδες δείχνουν ότι θα παίξουν σχεδόν με την ίδια σύνθεση. Και πάμε να δούμε τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Μπλε ή κόκκινη. Οι οριστικές επιτέλους πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που κερδίζει την τέταρτη ασυλία της εβδομάδας, την Τετάρτη 15 Μαΐου είναι η κόκκινη ομάδα. Οι κόκκινοι λοιπόν κάνουν την ανατροπή, κερδίζουν τον τέταρτο αγώνα ασυλίας, κάνουν το 2-1 στο σκορ, και τώρα οι μπλε στο Συμβούλιο του Νησιού θα πρέπει να επιλέξουν τον τέταρτο υποψήφιο μονομάχο της εβδομάδας. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.